Δέδε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Κοσελίνη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν θέλετε να πείτε πολλά πράγματα, γιατί έχετε παραδώσει ένα φάκελο στον κύριο Ταοξή και θέλετε πρώτα οι αρμόδιοι να πάρουν στα χέρια τους αυτό το φάκελο. Όμως είναι 2-3 ερωτήματα που θέλουμε πάρα πολύ να σας θέσουμε. Ένα από αυτά είναι αν τελικά φαίνεται να ήταν πετρέλαιο αυτό που είχε μέσα τον πιτόνι. Η απάντησή μου σε αυτό δεν θα σας διαφωτίσει εκ του γεγονότος ότι όταν έκανα εγώ την αυτοψία στο συγκεκριμένο όχημα δεν βρήκα ούτε μπετόνι, ούτε πόμα, ούτε κουβά, ούτε τίποτα από αυτά. Εγώ όταν έλεγξα το αυτοκίνητο αυτά τα είχε πάρει η ασφάλεια και τα οποία έχει και σωστά προωθήσει προς την διεύθυνση εγκληματολογικών εργαστηρίων ούτως ώστε να πάρει τα αποτελέσματα τα οποία χρειάζονται. Και πώς εμείς μάθαμε ότι το αλλού ήταν το πόμα και αλλού το μπιτόνι, δεν είπαμε κάτι τέτοιο Γιώργο Καραϊβάς? Άρα αυτά τα ήξερε η αστυνομία? Δεν τα είδε ποτέ ο κύριος Δέδες? Ναι, το πόμα ήταν πίσω. Το πόμα ήταν πίσω και το μπιτόνι πίσω προς... από το κάθισμα. Ακριβώς, από το, στην αταζέρα, από το προσκέφαλο της πίσω δεξιάς θέσης. Άρα εσείς αυτά δεν τα είδατε ποτέ? Εγώ αυτά δεν τα είδα. Αυτά τα οποία είδα τα έχω καταγράψει, τα έχω βιντεοσκοπήσει και θα αναμένω και την έκθεση την οποία θα δώσουν οι διορισμένοι πραγματογνώμονες από την ασφάλεια του Αγρινίου. Τη δεύτερη έκθεση, κύριε Δέδε. Θα συνεκτιμήσω τα συμπεράσματά τους και από εκεί και έπειτα θα κάνω και τη δικιά μου έκθεση την οποία θα παραδώσω στον κύριο Ταοξή προς χρήση δικιά του, της οικογένειας αλλά και των δικαστηρίων. Το είπα αυτό ευθύς εξ αρχής. Να πούμε καταρχήν για άλλη μια φορά συλληπιτήρια στην οικογένεια. Αυτή την Κυριακή ήταν και το μνημόσυνο, τα 40 της Ειρήνης. Είχες πάει, Δημήτρη μου, εκεί ως φίλος της οικογένειας. Ναι. Κύριε Δέδε, είναι μια υπόθεση που θα μας απασχολήσει για πολύ? Υπάρχουν τέτοια ευρήματα που είναι καθοριστικά για την εξέλιξη? Αυτό μόνο αν θέλετε να μου πείτε. Εγώ, κυρία Κουσελίνη, σαν απλός άνθρωπος κοιτώντας το θέμα και όχι σαν τεχνικός ή ειδικός επιστήμονας στα θέματα αυτά, αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι βασίζομαι πάρα πολύ πέραν των δικών μου γνώσεων, ευρημάτων αλλά και τακτοποίηση στοιχείων και στο αισθητήριο της κοινής γνώμης. Το αισθητήριο της κοινής γνώμης για μένα μετράει πάρα πολύ και όπως βλέπετε κι εσείς και ακούτε καθημερινά, η κοινή γνώμη ασχολείται πάρα πολύ με το συγκεκριμένο θέμα. Διότι ανακύπτουν συνέχεια διαφορετικά ερωτήματα τα οποία χρήζουν απαντήσεως. Σχετικά με τα τεχνικά θέματα, αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι εάν το καύσιμο είναι καθαρό πετρέλαιο κίνησης, το ποσό του καυσίμου το οποίο υπήρχε μέσα στο μπετόνι, όπως προέκυψε από στοιχεία τα οποία βγήκαν στα κανάλια κλπ, γέμισε κάποιος βενζινά σε ένα μπετόνι με 20 λίτρα πετρέλαιο. Εάν βρέθηκε υπόλοιμα πετρελαίου ή οτιδήποτε άλλου καυσίμου μέσα στον μπετόνι, αυτό δεν το γνωρίζω. Το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η ποσότητα πετρελαίου η οποία υπήρχε ή οποιοδήποτε άλλο είναι... Χρησιμοποιήθηκε υπόλοιπη. Όχι, δεν το γνωρίζω. Μέσα στο πετρελαίο σβήνει, οπότε δεν καίει όλη την ουσία του... Άρα... Από εκεί και έπειτα σας λέω ότι επειδή το πετρέλαιο είναι ένα καύσιμο το οποίο αφενός μεν δεν έχει την ταχύτητα εξάτμισης που έχει η βενζίνη, έχει πάρα πολύ μικρότερη ταχύτητα εξάτμισης και βέβαια σε μεγάλη θερμοκρασία, μπορούμε κάλλιστα και θα βρουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διοριστεί εκεί οι χημικοί να σας πούνε και να βρεθούν τα αποτελέσματα πόσο καύσιμο εν τέλει χρησιμοποιήθηκε.
Ένα στοιχείο για να πάρει φωτιά πρέπει η θερμοκρασία του να ανέβει πάνω από τους 53 βαθμούς που είναι το συγκεκριμένο flash point και μπορεί να φτάσει και μέχρι τους 90 βαθμούς ανάλογα με την πίεση. Άρα λοιπόν για να πάρει φωτιά το πετρέλαιο πρέπει πρώτα να έχουμε βάλει φωτιά σε κάποιο κάθισμα το οποίο να